πώς έχεις περάσει όλη αυτή την περίοδο? Μπορώ να πω ότι εγώ τα είδα και λίγο έτσι θετικά τα πράγματα, γιατί μου έλειπε το να είμαι λίγο μέσα στο σπίτι. Τώρα, Βάσο μου, όμως ξεκινούν τα σχολεία. Εσύ σαν μανούλα πώς το έχεις βιώσει όλο αυτό? Τα είχαν προειδοποιήσει τα παιδιά ότι σε ενδεχόμενο εγκλισμού από Δευτέρα θα είμαστε σε αυτό το διαδικτυακό μάθημα, οπότε ξέρανε ότι την τάδε ώρα, την τάδε στιγμή θα μπουν και θα κάνουν από το πρωί τα μαθήματά τους. Η κόρη μου είναι μέσα στη χαρά, βέβαια, θα ξαναγυρίσει στο σχολείο. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις, δεν ξέρω, γιατί έχω λίγο φοβηθεί με όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν θα παίρνω και σε ένα πούλμαν όλα τα παιδάκια. Οπότε θα πρέπει μάλλον να πηγαίνω από τα νότια στα βόρεια κάθε μέρα. Και ο μπαμπάς της Μαρίλας, ο Σωκράτης Αλαφούζος, είναι στην Αμερική. Ναι, ευτυχώς είναι σε μια πολιτεία στην Καλιφόρνια που δεν είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα όσο στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι πιο ήσυχα. Τα πράγματα είναι κάπως όπως εμείς, ας πούμε. Δεν μπορεί όμως να ταξιδέψει, φαντάζομαι. Όχι, το καλοκαίρι ερχόταν, δεν ερχόταν στην Ελλάδα? Ναι, ναι, το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα. Συνήθως πήγαινε η Μαρίλα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πήγαινε το μισό, ένα μήνα πήγαινε στο Λος Άντζελες και το υπόλοιπο καλοκαίρι το περνούσαμε εδώ πέρα. Οπότε τώρα νομίζω ότι δεν θα πάει φέτος. Δεν θα ήθελα και εγώ να ταξιδέψω, δηλαδή να μπει σε τέτοια διαδικασία.